Τι. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει ορθοπαιδικός? Γιατί? Γιατί κάθισες και είπες, καλέ, ότι περπατάω σαν να περπατάω με δύο πόδια αριστερά. Και ότι ανεβαίνω τις σκάλες, αν τις κατεβαίνω δεν τράπηκες. Λέγω. Έλα, έλα. Λοιπόν, εγώ ήρθα να λύσω τις διαφορές, γιατί δεν αφήνω εγώ εκκρεμότητα να μπει νέα χρονιά, το καταλαβαίνει. Έλα, ανέβα. Ή να το μεταφράσω, αν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Ορίστε. Χειροκροτήστε την. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Καλησπέρα καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ. Για το κοινό ήρθα, εσένα ήρθα να σε βρίσω, το καταλαβαίνεις. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κοινό, γιατί θα μιλήσω με μία τουαλέτα μόνο, εντάξει. Δεν προλαβαίνω να αλλάξω, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό. Και από λόγω image, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν μου λες κάτι. Τι παλιόρουχα είναι αυτά που φοράς εσύ, ε? Είναι δυνατόν, παιδί μου, να κάνεις καριέρα με αυτά τα παλιόρουχα, ε? Είναι δυνατόν, πες μου. Άσε που για να βρω το στούντιο, παιδιά, εδώ στο Ρέντι, έχασα τις γούνες που έφερα από τα σκένδη, το καταλαβαίνεις. Αλλά επειδή είσαι κακός άνθρωπος, έχουν στην εξορία. Ενώ έχουν τα καλά τα στούντια πάνω στην Αττική Οδό, σε φέρνουν εδώ πέρα από τις κακίες που λες. Λοιπόν, κοίταξε με, για ένα προφίλ, με πόθο. Ποιο είναι το καλό στο προφίλ? Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Αυτό αριστερό, καλή χαζή με που κάτσε έτσι. Λοιπόν, κοίταξε με πόθο στον αμφιλιστροειδή. Και πες μου, λέκε. Πόθο στον αμφιβριστοειδή. Ναι, με πόθο μέσα. Πώς είναι, Ιδόνη. Εκεί να το βρήκες, πάλι το βρήκες κι αυτό. Κάτσε το παίξω λίγο καλά. Ναι. Κάντε κοντινό στον αμφιβριστοειδή. Και πες μου, λοιπόν. Τι. Είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Ομολόγησέ το, καλέ. Έχω ένα πράγμα μέσα μου, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έρωτας είναι, καλέ. Τι είναι, πουρπούτσα, αλλά. Εδώ και ο Γκλέτσος με ερωτεύτηκε. Ο Γκλέτσος δεν έχει αφήσει καμία. Πήρε και σένα μαζί, τι έγινε. Δεν μου λες κάτι, σταμάτα τώρα, εντάξει. Πείτε και στο κοινό, πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε δει τον αρεβωνιαστικό μου από το Βόλο? Αχ, όταν περπατάει. Από τότε που έχω ερωτική ζωή. Αχ, άστα, τον είδαμε. Το πολύ δύο, άντε τρεις άνθρωποι. Καλή, δεν είναι πολύ γλυκούλες? Ναι. Καλή, περπατάει στο Βόλο και ανθίζουν τα σπαράκια. Ξέρω πότε με ερωτεύτηκες όμως εσύ πολύ. Πότε σε ερωτεύτηκα? Σε θυμάμαι εγώ, τόσο ένα πιο μικρό σχέδιο έρθει στο Αμαντέους και ήταν η σκηνή που χάιδευε ερωτικά το πιάνο. Ναι, και την ώρα που τον πλησίασε τρομάξαν οι νότες και παίξαν όλο το τραγούδι. Το θυμάμαι σαν και τι. Κλέ, δεν τρέπεσαι λιγάκι να τα λες όλα αυτά? Πες μου κάτι. Τι. Κοίτα το κοινό στα μάτια, βρε. Ναι, παρακαλώ. Πες μου κάτι, πιστεύεις δηλαδή ότι εγώ είμαι πιο ατέλαντη από όλες? Έχω ψάξει, δεν έχω βρει άλλη, μα το Θεό. Άμα βρω άλλη θα σας αντικαταστήσω, μα το Θεό, δεν έχω βρει, ψάχνω παιδιά. Ψάχνω χρόνια. Δεν μπορώ να τη βρω. Αφού δεν μπορείς να την βρεις μόνος σου, λοιπόν, να βάλεις detective. Αλλά ξέρω γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Θέλεις να με αναγκάσεις να σου κάνω πρόταση να παίξουμε μαζί. Α, τι μπορούμε να παίξουμε εμείς μαζί? Τι μπορούμε να παίξουμε? Θέατρο. Τι να παίξουμε, τόμπολα? Θέατρο το χοντρένεις το πράγμα τώρα. Να παίξουμε ένα τάβλι, το καταλαβαίνω. Σε ξαναρωτώ, Λάκη. Ναι. Πες μου κάτι. Τι? Έλα να κάνουμε αυτό Γκλέτσος με μη, Τζόρτζο Γκλου. Κατέβα λίγο πιο κάτω, εσύ πάντα στο Διαμαντόπουλο, είμαι πιο εκεί. Και πες μου, σε παρακαλώ. Τι? Είσαι ερωτευμένος μαζί μου? Άιντε πάλι. Είμαι η μόσα σου. Άιντε πάλι. Με βλέπεις τη νύχτα και να στατώνεσαι στο νερό σου? Ζηλεύεις τις τουαλέτες μου? Λοιπόν, Λάκη, τι? Κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα σε πάρω να παίξουμε μαζί. Αχ. Θα σου δώσω και κάτι πάνω από το βασικό, γιατί έχεις κάνει κάτι πραγματάκια στο θέατρο. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσεις από τη σχολή μου οπωσδήποτε. Αμάν. Βασανιστήρια καλύτερα. Φάλαγγα καλύτερα. Εκείνη η δική φάλαγγα αυτή. Λοιπόν, θα έρθεις τρεις μήνες στη σχολή για να σου μάθω εγώ πώς να. Να βάφομαι. Γιατί λίγο το έχεις το βάψιμο, καλέ. Με έχεις δεμένα, βαφτή, μη με δεις. Είμαι σαν. Καραγιαπή. Δεν να πω. Στα τούβλα, στον πιτόν, πώς να το πω. Δεν είναι ο σοβάς ακόμα. Πάλι κακία είπες, τέλος πάντων. Σαν οπτασία με καλέ. Σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης, σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης. Είμαι μπουμπουκάκι σκέτο. Άβαφη, είμαι πιο ωραία όμως όταν με δεις. Είσαι πιο ωραία, άβαφη. Ναι. Και γιατί βάφεις, να σκυμίνεις? Να σκυμαίνω, είναι δυνατόν? Αφού βάφονται όλοι στο θέατρο, καλέ. Να μην βαφτώ κι εγώ. Να δώσω δικαίωμα τώρα στην Όνικα Γαλινέκη, στη Ζωή Λάσκαρη, να μου πούνε ότι δεν ξέρω να βάζω make-up. Εγώ κρατάω το έθιμο. Κάνουμε και σούζες eyeliner. Λοιπόν. Τι κάνετε? Σούζες eyeliner, παιδί μου, εδώ είναι. Εδώ, σουζάρουμε. Ποια θα τη βάλει καλύτερα τη γραμμή, ε? Το καταλαβαίνεις? Σούζες eyeliner. Λοιπόν, τα άκουσα κι αυτό. Άστα αυτά και μην αποφεύγεις. Λοιπόν. Δευτέρα ξεκινάς στη σχολή μαθήματα. Αχ, Παναγία μου, τι θα κάνουμε, πες μου. Θα κάνουμε τοποθέτηση, καλέ. Τι τοποθέτηση, τι είναι τοποθέτηση? Δεν ξέρεις τι είναι τοποθέτηση φωνής, τι είναι? Να φέρω το κομμωδίνο και να στο πάω πιο πέρα στο σπίτι. Είναι μια μέθοδος που την κάνουμε στη σχολή μου, ντενίσια. Κάνε α. Α. Αχ, παιδί μου, δεν σε καταλαβαίνω κι άλλο λίγο από α. 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 Αχ, να το καλέ, το έλεγα εγώ. Α. Κάνε α, ανέβασε το λίγο. Αυτό είναι. Παίρνουν απότομη στροφή τα φωνήεντα από τους κοινόδοντες και χτυπάνε πίσω στους τραπεζίτες. Κάνε α. Έχεις και μια κουφάλα έτσι ανοιχτή. Νάτι, γιατί λέω κι εγώ που πάει το α και κρύβεται. Να το καλέ. Detective έχω γίνει της νότας. Έχω τόση μεγάλη ζημιά, κύριε Ντενίση. Διορθώνεται.
Κοίταξε, διορθώνεται, αλλά δεν θα σε αφήσω έτσι εγώ. Κανέναν ατάλαντο δεν έχω αφήσει δίπλα μου να παίξει. Ναι, ναι, εμείς σου πάρει τον τίτλο, κατάλαβες να το έχεις μόνη σου. Τελείωσε, μια κουβέντα έπαιρνε. Είπες κακία πάλι, έτσι. Όχι, τελείωσε. Λοιπόν, δώσ' μου το χέρι σου. Ναι, παρακαλώ. Θυμάσαι τότε στη Θεοδώρα που έμπαινα μέσα στη σκηνή και βλέπα τον Ιουνιστινιώνο να πίνει ένα ποτό στο καπηλιό και του έλεγα «Πάλι στο καπηλιό, Ιουνιστινιώνο, ναι! Πες το!» «Πάλι στο καπηλιό, Ιουνιστινιώνο, ναι!» Είδες ότι φρενάρουν τα φωνήματα και δεν βγάζεις την απόγνωση. Με απόγνωσε, καλέ, πες το! «Πάλι στο καπηλιό, Ιουνιστινιώνο, ναι!» Αχ, δεν μπορώ μαζί σου. Γιατί να βγάλω απόγνωση? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπεις να πίνει, καλή, είναι πεκρής ο άνθρωπος, τα τσούζει. Γι' αυτό λέει πάλι, αλλιώς θα έλεγε «Μπα, στο καπηλιό, Ιουνιστινιώνο, πάλι, ε!» Πες το λοιπόν ξανά με απόγνωση. «Πάλι στο καπηλιό, Ιουνιστινιώνο, ναι!» Μετά μου κάνεις εσύ ότι είσαι καλός ηθοποιός και είμαι εγώ τάλαντη. Δεν έχεις μάθει στο θέατρο ότι πρέπει να βάζεις ερωτηματικά σε κάθε λέξη? Σόλες. Και πάλι. Σόλες, ναι. Πάλι. Πάλι. Στο καπηλιό. Στο καπηλιό. Ιουνιστινιώνο, ναι. Ε, ναι, Ιουνιστινιώνο, ναι. Καλά, για τα άλλα να ρωτήσω τον Ιουνιστινιώνο, γιατί να ρωτήσω, δεν το ξέρω. Το ξέρεις, αγάπη μου, αλλά έτσι όπως τον βλέπεις μεθυσμένο, είσαι σαν να μην τον αναγνωρίσεις. Δηλαδή, σαν να έχεις πάθει μια μικρή συμφόρηση, κατάλαβες. Και λες, δηλαδή, εσύ είσαι Ιουνιστινιώνο, ναι. Καταλαβαίνεις. Να το πάω έτσι στο τέλος. Ναι. Ιουνιστινιώνο, ναι. Έχει και ναι την απάντηση, ναι, Ιουνιστινιώνο, ναι. Ακριβώς, τη δίνει μέσα από την ερώτηση. Α, Ιουνιστινιώνο, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, να το. Το πιάνω. Ακριβώς. Έτσι τόσο έτυχνα, μωρί που... Το παραδέχτηκε λοιπόν ότι παίζω καλά, καταλαβαίνεις. Ναι, ωραία, εντάξει, αυτό το παραδέχτηκα. Αλλά θα μου πεις το άλλο. Ακούσε και λες πάλι στο καπηλιό. Γιατί λες λύκηλιό? Γιατί εγώ την έκανα την ερευνά μου, αγάπη μου. Τι? Γιατί η μεγάλη Θεοδώρα ήταν από την Πάτρα. Πατρινιά ήταν η μεγάλη Θεοδώρα. Βεβαίως, δεν το ξέρεις. Ναι, αλλά όλες έτσι παίζει όμως. Γιατί απαγορεύεται, δηλαδή, τραβάς κανένα ζόρι, εσύ είναι όλες από την Πάτρα και η Λασκαρίνα Μπούμπουλη και η Θεοδώρα, δεν καταλαβαίνω. Όλες οι ρίδες που έπαιξες είναι από την Πάτρα, πατρινές. Όλες, καλέ. Και ντάνες και πατρινές. Συγγνώμη, εγώ σε είδα στην Μπουμπουλίνα. Ήσουν μέσα στη βάρκα, συγγνώμη, έλα εδώ λίγο. Έρχομαι. Μπορείτε να περάσετε, συγγνώμη. Ναι, δες και το Μητσοτάκι. Έχω μισθώσει χαλιά για σας. Δες και το Μητσοτάκι που έχω προφίλ. Τον έχω μαζί και αυτόν πάντα. Λοιπόν, εγώ σ' είχα δει στη σκηνή αυτή, ναι, στην Πουμπουλίνα, που έκανε στην Πουμπουλίνα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται... Για να σε δω λιγάκι πώς είσαι, πώς το κάνεις. Ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν. Περίμενε. Ναι. Πάρε βαθιά εισπνοή, διάφραγμα να κρατήσεις, έτσι. Λοιπόν, ήσουν Πουμπουλίνα. Ναι. Εγώ την είδα τη σκηνή αυτή. Ναι. Και ήσουν στο καράβι τώρα, είχε πόλεμο. Και εσύ έκανες ότι οδηγούς στο καράβι. Και έκανες, ναι, αυτό. Αυτό είναι ο τροχός της τύχης. Καλά, μετά μου κάνεις ότι είσαι και καλός ηθοποιός. Καλά, δεν ξέρεις γιατί το έκανα. Γιατί το έκανες? Έκανα το μισό από εκεί. Καταλαβες. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έκανα το μισό από εδώ για να δείξω στο κοινό ότι και από εδώ είχε εχθρός και από εκεί είχε εχθρός. Και ότι εγώ κάθομαι στη μέση. Καταλαβαίνεις. Ότι αν δω τον εχθρό θα τον εμπατάρω. Καταλαβαίνεις. Αλλά πού να με φτάσεις, αγόρι μου. Εγώ είμαι superstar. Δεν το καταλαβαίνεις. Superstar είσαι. Μια μέρα όλες οι ατάλαντες έτσι θα κατασκευάζονται. Θα είσαι το πρώτο καλούπι. Άκου, superstar. Συγγνώμη, δεν το λέει κανείς, μόνος το λες. Βγαίνεις και λες μόνος σου, είμαι στο πεστάρ. Στο είπε κανείς. Γιατί καλέ, ο δοντογιατρός μου στο κουδούνι δεν γράφει, ο δοντογιατρός το κρύβει. Και εγώ σούπερ στάρι, με κάτι πρέπει να γράφει το κουδούνι μου. Τέλος πάντων. Για το κουδούνι το κάνεις. Για το κουδούνι μου και για το είναι μου. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ τι, πολύ. Μην με κυνηγάς, σε παρακαλώ με την τέχνη αυτή. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Τι? Και να είσαι ειλικρινής και να αφήσεις τις κόντρες στην άκρη. Ναι. Δεν έπαιξα υπέροχα στο παραπέντε. Στο παραπέντε καλά παίζεις, το ακριβώς δεν παίζει καλά. Τέλος πάντων, επειδή είσαι κακός άνθρωπος πολύ, πάω να αλλάξω αυτή τη στιγμή. Θα βγάλω τα ρούχα μου και τις καούκες μου, με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους. Όσο για σένα, η κόντρα συνεχίζεται, το καταλαβαίνεις. Και το καινούργιο χρόνο. Και το καινούργιο, ναι. Γιατί είσαι πολύ καψούρης μαζί μου, Λέκη. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου πόσο με ποθείς. Και ότι ζεις για τη στιγμή που θα παίξουμε μαζί στο θέατρο. Γι' αυτό ζω. Πες το μου. Γι' αυτό ζω. Και βάλει το κοινό να πει ότι είμαι πανέμορφη. Είσαι. Έλα να χορέψουμε εμείς. Φωνάξτε, τα έχω δει. Το ξέρω, καλή χρόνια τώρα. Πανέμορφη και πανατάλαντη. Σταμάτα εσύ. Είσαι πανέμορφη. Δυνατά, δυνατά κοινό. Είσαι πανέ. Είδες, το ζήσαμε κι αυτό. Είναι πανέμορφη και πανατάλαντη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάει να ντυθεί τώρα και έχετε άλλη. Περιμένετε. Να σου πω κάτι. Τι? Πρόσεξε με καταπιείς το σάλιο σου γιατί θα φαρμακωθείς εσύ. Φεύγει η κυρία Τενίση, να δούμε πώς θα μας έρθει τώρα. Τσικλιντόν. Θα τα πούμε στο δικαστήριο τα υπόλοιπα, το καταλαβαίνεις. Ναι. Πάω στο κούγια. Πάμε τώρα. Έφυγε η Τενίση. Έλα.